Το τσουχτερό κρύο και οι χαμηλές θερμοκρασίες φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν μόνιμα στις ορεινές περιοχές. Από την αυξημένη ανάγκη για πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι την ανάγκη για να κατοικηθούν αυτές οι ξεκομμένες από το κέντρο περιοχές για να γεμίσουν και πάλι ζωή. Δυστυχώς τα σχέδια που εξαγγέλνει η κυβέρνηση δυστυχώς είναι μόνο για εξαγγελία. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μια κατοικία με 4 άτομα στον Αμίαντο πρέπει να θέλει πέραν των 3.000 ευρώ πετρέλαιο. Τώρα τούτη η επιδότηση που να δώσουν, τι μπορεί να καλύψει. Μηδά μήνα, 250, 300, 400, άδε και εδώ που είναι 500. Γι' αυτό που θα λέω, και άλλα σχέδια που εξαγγείλαν και για να χτίσουμε, πολλά δύσκολο να τα πιάσουν οι κατοίκοι. Πολλά δύσκολο. Οι διαδικασίες που έχουν, που βάλουν, αποτρεπτικά. Με το συγχωριανό του να συμφωνεί και να προσθέτει ότι ακόμη μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα της αστιφιλίας. Αρκετά μπορεί να τα πεις, εντάξει, ένα βοήθημα, αλλά αρκετά είναι. Για θέρμανση το χειμώνα δαπάνω χρειαζόμαστε πολλά λεφτά. Αντιλαμβάνεσαι, πετρέλαια, ξύλα, οτιδήποτε. Εντάξει, είναι κάποια βοήθεια, αλλά είναι αρκετά. Στο καφενείο του χωριού, νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, το παρόν τους έδωσαν λιγότερο από 10 άτομα. Ανάμεσά τους ένα αγόρι περίπου 10 χρόνων παίζει επί τραπέζιο με τη μητέρα του, η οποία μας λέει ότι για αυτούς το κρύο είναι ταλαιπωρία. Το κρύο είναι δυνατό, μερικές φορές οι σωλήνες παγώνουν, δεν έχουμε νερό και για να ζεσταθούμε πρέπει να έχουμε συνεχώς αναμένες οι σόμπες. Μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών είναι οι οικογένειες που μένουν στον Αμίαντο, σημειώνει ένας ακόμη κάτοικος του χωριού. Είμαι μόνιμος κάτοικος δαπάνω και δουλεύω δαπάνω καλοκαίρι. Αλλά το χειμώνα δεν έχει κάτι να κάνει δαπάνω, ας πούμε, δεν έχει κάτι να... Για μόνιμη κατοίκηση προσφέρεται δαπάνω. Ποιο που προσφέρεται δεν έχει θέσεις εργασίας δαπάνω, δεν έχει κάτι να... για να δουλέψει δαπάνω. Για να έρθει όμως πρέπει να, η πολιτική των κυβερνώντων να αλλάξει, να προωθήσουν την Ήπεθρο, όχι μόνο στα λόγια που λαλούν πρόθουν την Ήπεθρο, στα λόγια μόνο και τα πράγματα. Όσοι βρίσκονται εκείνη την ώρα στο καφενείο συμφώνησαν με τα λεγόμενα του συγχωριανού τους, εκφράζοντας την επιθυμία να δουν το χωριό τους να αυξάνεται σε πληθυσμό και να αποκτά και πάλι ζωή. Ίσως έτσι σημειώνουν να επιστρέψουμε ξανά και στην αγροτική ενασχόληση.